Από τις 2 του Γενάρη, που ξεκίνησαν οι μεγάλες κακοκαιρίες στον ομό Χανίων, ο Δήμος Κισάμου έχει πληγεί πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολύ βαριά. Η ανεπάρκεια συντήρησης των προηγούμενων χρόνων στο οδικό, δημοτικό και κοινοτικό δίκτυο ήρθε τώρα με τις κακοκαιρίες και έδειξε το μεγάλο της πρόσωπο. Όλες οι παρεμβάσεις που δεν γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια ήρθαν σαν αντίκτυπο να φανερώσουν αυτό που έχει γίνει αυτές τις μέρες. Οδικοί άξονες του Δήμου Κισάμου, οι τρεις οδικοί άξονες του Δήμου Κισάμου είναι ο Κλής και οι τρεις. Παρεμβάσεις αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν. Υπάρχουν αποκλεισμένοι άνθρωποι σε χωριά και παλεύουν να κάνουν μετά την καταστροφή ό,τι μπορούν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Εμείς σαν Λαϊκή Συσπήρωση κάναμε περιοδίες στις πληγήσεις περιοχές, μιλήσαμε με τον κόσμο, αναδείξαμε τα προβλήματα και η παρουσία σας σήμερα εδώ αυτό το σκοπό έχει. Να αναδειχθεί το πρόβλημα της ανεπάρκειας των προηγούμενων δημοτικών αρχών, οι οποίες πιστές στην αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζουν οι κεντρικές κυβερνήσεις, χωρίς να διεκδικούν, δέχονται μόνο τα ξεροκόμματα που τους δίνουν και έτσι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχει ερημοποιηθεί ο Δήμος Κισάμου, πολλά χωριά μένουν μόνο γέροντες, δεν υπάρχει ανάπτυξη που λένε, εκτός και μόνο από τα τρία μεγάλα φιλέτα του Δήμου Κισάμου που είναι το Ελαφωνήσι, τα Φαλάσσερνα και ο Μπάλος με την Γραμπούσα.